Η διοκτησία του κυρίου Μενέλαου Σακόλα, προπόνηση Ισπανίκου Νουφρίου με να βάλει τον Νίκο τον Τσακούρα. Τις απονομές θα κάνει ο επίτροπος συνδέσχεσης υποδρομιού Λευκωσίας, κύριος Γιαννάκης Χατζιάννης. Πρώτα στον ιδιοκτήν του αλόγου, κύριο Μενέλαου Σακόλα. Στον προπονητή, ο οποίος τον παρουσίασε σε εξαιρετική φόρμα και είναι τώρα ο ρέκορτ μας στα κύπελλα Κυπριακής Δημοκρατίας, με 7 κατακτήσεις. Και ο Νίκος ο Τσακούρας, ο οποίος τον είπε υπερδυναμικά, τον οδήγησε σε μια σπουδαία νίκη του Ρόγιο Αρθέο. Ήταν η πρώτη νίκη του Ρόγιο Αρθέο στο κύπελλο Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα μας τα πει ο διοκτήτης του εδώ, ο κύριος Μενέλαος Σακόλας. Κύριε Σακόλα, συγχαρητήρια για την επιτυχία του άλογου σας. Η πρώτη επιτυχία για το Royal Theo στο κύπελλο Κυπριακής Δημοκρατίας. Πού νομίζετε ότι κρίθηκε η επιτυχία του Royal Theo? Εντάξει, ο Royal Theo έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένα ανάλογο των κλασικών υποδρομιών. Έχει αξιοπρεβέστατες συμμετοχές σε όλες τις κούρσες Group 1. Σήμερα έκαμε την ιδανική διαδρομή, ήταν σε άριστη κατάσταση. Συγχαρητήρια στον προπονητή του, στον αναβάτη του. Ο οποίο είναι ρεκόρ του προπονητή του τώρα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μπράβο, συγχαρητήρια του. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι, Νίκο. Δύο λόγια για τη μεγάλη επιτυχία με το Royal Theo. Νομίζω ότι έχει κατακτήσει ακόμα τρεις φορές αυτό το κυπέλλο. Και σε κάμε τέσσερι. Είναι η τρίτη. Τρίτη, νομίζω. Η τρίτη Δετάρτη να το κοιτάξουμε. Ναι, τρίτη Δετάρτη. Ναι. Εντάξει, μετά με τις οδηγίες που μου έδωσε ο ιδιοκτήτης μου, ο κ. Σακόλας, είπαμε να ακολουθήσω από την τρίτη Δετάρτη θέση, γιατί θα ακολουθούσαν όλη τη φορά στο κεφάλι. Εντάξει, ακολουθήσα τις οδηγίες του ιδιοκτήτη μου. Νομίζω ότι ο Royal Theo, όπως και να έχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είτε στο κεφάλι είτε από πίσω, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, και στο τέλος το καταφέραμε. Κινδύνευσε νομίζω σε κανένα σημείο ιδιαίτερα. Πλησίαζε κάπως τον Νυχτολούδο στο τέλος. Δεν νομίζω ότι κινδύνευσε. Ο Ρόιαλ δεν μπορούσε να το κάνει όπως θέλει. Απλά εντάξει, αυτή τη ζωή είναι στο ιδιοκτήτη μου, αλλά μπορούσε να κάτσει και στη δεύτερη θέση και στην τρίτη και στο κεφάλι. Θεωρώ ότι το είχε το κυβέλλο. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα και θα